Super League στην 28η αγωνιστική. Θέλω να μας πεις τώρα τι γίνεται όμως με τη μάχη της παραμονής. Mm-hmm. Οι ομάδες που κινδυνεύουν ή μάλλον που διεκδικούν την παραμονή στην κατηγορία, τις αγωνιστικές που απομένουν. Ποιους αγωνίζονται, πώς πάει με τις ισοβαθμίες, mm-hmm. ποιος σώζεται, ποιος μένει, ποιος πέφτει. Έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες. Να δούμε πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα του Αστέρα Τρίπολης για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ο Αστέρας, ο οποίος φιλοξενείται από την Βέρεια και φιλοξενεί τον Ερακλή την τελευταία 30η αγωνιστική. Η ΑΕΛ, η οποία είναι στους 25 βαθμούς, φιλοξενεί την Ξάνθη και φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο. Ο Ερακλής, ο οποίος επίσης έχει 25, αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στην Θεσσαλονίκη και αντιμετωπίζει και τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, και Λεβαδιακός στους 23 θα αντιμετωπίσει στην έδρα του την ΑΕΚ και θα ταξιδέψει στην Αθήνα για την συνάντηση με τον Πανιόνιο στην Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι το πρόγραμμα των τεσσάρων που θέλουν να αποφύγουν τον δρόμο προς την Football League. Για να δούμε τι γίνεται με τις ισοβαθμίες τώρα. Υπάρχουν και τα πολλά σενάρια όσον αφορά στις ισοβαθμίες. Σε διπλή ισοβαθμία Ηρακλή-Λεβαδιακού σώζεται ο Λεβαδιακός λόγω των μεταξύ τους παιχνιδιών, λόγω της υπεροχής στα μεταξύ τους παιχνίδια. Λάρισα-Λεβαδιακός υπερισχύει η ΑΕΛ. Ηρακλής-Λάρισα υπερισχύει ο Ηρακλής εξαιτίας της, τουλάχιστον έως τώρα, όπως είναι η εικόνα, της καλύτερης επίθεσής του, ενώ υπάρχει και ένα σενάριο πολύ πιο δύσκολο, τριπλής ισοβαθμίας, όπου εκεί μετρούν οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η ΑΕΛ θα έχει 6, ο Ηρακλής 5 και ο Λεβαδιακός 4 βαθμούς. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα ο Βασίλης Βέργης να βγάλει αργά και βασανιστικά τα χαρτάκια από την τσέπη του. Είχα σκεφτεί να... Αυτό για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια να κάνω το Σπυρόπουλο. Ναι. Αλλά με κάλυψε ο Τσιάρα σε πολλά. Μάλιστα. Οπότε θα αφήσω τα χαρτιά μου μέσα. Έτσι τα μόνια μέσα. Όλο το βράδυ αυτό περιμένουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι είναι η ομάδα που είναι με το ένα πόδι στον κρεμό. Τι λες? Αυτό είναι είδηση. Αυτό είναι είδηση. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, αυτά που λες δεν είναι μετά για τον Τζακ Νόρις. Ο Κομπότης δεν πέφτει. Το βίντεο και να ξεχάσει. Πείτε ποιος άλλος μπορεί να πέσει. Όταν ο Λεβαδιακός θα έχει επιβιώσει. Ο Λεβαδιακός δεν πέφτει ποτέ. Να συμπληρώσω μάλιστα ότι αυτό μπορεί να συμβεί και την επόμενη αγωνιστική, να μην χρειαστεί καν η 30η. Δηλαδή, να νικήσει η Λάρισα την Ξάνθη, να νικήσει και ο Ηρακλής το επόμενο παιχνίδι που έχει. Πανετολικό. Το Πανετολικό. Και να κερδίσει η ΑΕΚ. Όχι, και, και με Χ. Χ. Θα πάει στους 24 η Λιβαδιά του Τζακ Νόρις, που λέει και ο Βασίλης Παπαθεοδόρου, στους 28 οι άλλοι δύο, να ζήσουμε, να το θυμόμαστε. Σας το υπογράφω αυτό... ότι ο Λεβαδιακός, ακόμα κι αν μαθηματικά δεν έχει ελπίδες, ακόμα κι αν μαθηματικά τον δείτε στη βαθμολογία να είναι κάτω από τη ζώνη του επιβιβασμού, του χρόνου θα παίζει στη Super League. Εννοεί ο κύριος, ο γέροντας Παπαθεοδόρου, ότι μπορεί του χρόνου οι ομάδες να ξαναγίνουν 18 και μετά να γίνουν 14. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, το πιο πιθανό σενάριο είναι να σωθεί ο Ηρακλής, που έχει το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής και νομίζω ότι θα το κερδίσει. Να θα γίνει αίμα και άμμος στο ΑΕΛ Ξάνθη, και αν η Λάρισα καταφέρει και κερδίσει, εκτιμώ ότι η Λιβαδιά δεν θα κερδίσει την ΑΕΚ, μάλλον πολύ δύσκολα. Θα σας θυμίσω τούτο. Το 2013 υπάρχει η ιστορική δήλωση του Γιάννη Κομπότη: εγώ θα σας ρίξω ανύπαρκτη. Ναι. Αφορά την ΑΕΚ. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχουν ξεχάσει οι ενωσίτες, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Μάλιστα. Αυτά